Λοιπόν, πάμε τώρα να μπούμε στο παιχνίδι του έρωτα και των σχέσεων. Ένα παιχνίδι εύκολο για κάποιους και πάρα πολύ δύσκολο πάλι για κάποιους άλλους. Εσείς σε ποια ομάδα ανήκετε? Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, να μας πάρετε τηλέφωνο τώρα στο 77-77-1088 ή να μάθετε από την Έλενα Χατζηγεωργίου. Γεια σου, Ελενάκη. Καλημέρα. Ωραίο χρώμα φορά σήμερα. Ζωντάνια. Δεν ξέρω, παίζει ρόλο τώρα που ανοίγει ο καιρός σιγά-σιγά. Καλοκαιρινή αυτή διάθεση, αλλάζει και η ερωτική μας διάθεση για ψάξιμο για συντρόφους. Είχα προτείνει τούτο το θέμα ακριβώς γιατί νιώθω ότι με το ότι ανοίγει ο καιρός, η ανάγκη γίνεται πιο έντονη. Δηλαδή, το συνειδητοποιούμε περισσότερο. Οπότε νομίζω είναι ο κατάλληλος καιρός για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Και όσον αφορά τα χρώματα, διότι έκανε αναφορά τώρα η Γαβριέλα για το σακάκι και τον κίτρινο και δεν ξέρω αν παίζει ρόλο, είναι καλό να μάθουμε. Ναι, το όταν χρώμα. Η διάθεσή μας είναι καλύτερη, αν παίζουν ρόλο τα χρώματα που φοράμε. Συνήθως όταν η διάθεσή μας είναι πιο καλή ή όταν είμαστε έτσι πιο εξωστρεφείς και δυναμικοί, επιζητούμε και πιο έντονα χρώματα. Τα χρώματα που επιλέγουμε συνήθως είναι τα χρώματα που έχει ανάγκη είναι η ενέργειά μας, δηλαδή εμείς, τα συναισθήματά μας. Οπότε με τούτον τον τρόπο επικοινωνούμε, είτε στηρίζοντας τον εαυτό μας, είτε επικοινωνώντας προς τα έξω αυτό που έχουμε διάθεση να κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, έχεις φέρει εδώ κάτι ωραία μαντιλάκια. Ναι, αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, θέλω να ρίξετε μια ματιά κι εσείς μέσα σε αυτό το πολύχρωμο puzzle. Με αυτό θα παίξουμε πιο μετά. Τι θα καταλάβουμε, θα καταλάβουμε με τα χρώματα αυτά. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τις σχέσεις και τον έρωτα, έτσι, οπότε. Θέλω να σκεφτούν οι τηλεθεατές ποιο χρώμα χαρακτηρίζει τη δική τους ερωτική σχέση. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει. Δηλαδή, ποιο χρώμα όταν το σκεφτούν, ρε παιδί μου, είναι το ιδανικό, αυτό που εκφράζει το ότι έχουν μέσα τους. Δηλαδή, αν σκεφτούν την ερωτική σχέση, με ποιο χρώμα την ταυτίζουν. Για να μπορέσουμε να... Το ροζ. Υπάρχουν ροζ, έτσι. Ίσως όχι πολύ απαλά εδώ. Άρα σε εκφράζει το ροζ, Γαβριέλα. Το ροζ αυτό. Να μάθουμε τι σημαίνει ροζ τότε. Τάξ. Και το κόκκινο. Ναι. Κάποιοι που επιλέγουν σαν χαρακτηριστικό χρώμα των σχέσεων τους το ροζ, δηλώνουν άτομα που θέλουν πολύ τρυφερότητα, ζεστασιά, στήριξη συναισθηματική κλπ. Ναι. Οπότε είναι οι γλυκούλιδες της παρέας. Ναι. Έτσι, τα τρυφερά παιδιά. Οπότε ας το σκεφτούν και να δούμε στην πορεία. Αυτοί που επιλέγουν το κίτρινο, όπως αυτό που φοράς σήμερα. Αυτοί που επιλέγουν το κίτρινο συνήθως έλκονται σε άτομα τα οποία είναι πανέξυπνα, με χιούμορ κλπ. Θέλουν εξυπνάδα, δηλαδή mental stimulation, όχι απλά τρυφερότητα. Μιλάμε και για το παιχνίδι που γίνεται τώρα μεταξύ των δύο. Μιλούμε για το τι είναι σημαντικό για κάποιον. Mm-hmm. Τι είναι σημαντικό, δηλαδή τι επιθυμεί πρακτικά μέσα του, έστω και δεν το συνειδητοποιεί. Το χρώμα, επειδή είναι ένα κώδικα, του το δείχνει, του το παρουσιάζει. Αυτό που εννοώ στο φλερτ, για παράδειγμα. Mm-hmm. Το κίτρινο χρώμα είναι αυτό που ζητάει το παιχνίδι. Με το μυαλό ο άλλος ή... ναι, και ναι, σε αυτό. Είναι. Και σε αυτό. Δηλαδή, γενικά, αν θέλεις κάποιον έξυπνο άνθρωπο για να συναναστραφείς και να είσαι μαζί του, εννοείται ότι από την αρχή μέχρι το τέλος, έτσι, αυτό είναι το σημαντικό στοιχείο στη σχέση, αν θέλεις. Λοιπόν, για το έρωτα ας μιλήσουμε τώρα. Να μιλήσουμε. Πες μας για τον έρωτα. Κάποιοι το αναζητούν και θέλουν τον έρωτα, κάποιοι άλλοι το φοβούνται. Εγώ νομίζω ότι όλοι τον επιζητούν. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν να βιώσουν τούτες τις εμπειρίες, είτε άλλοι πιο πολύ, άλλοι πιο λίγο. Αυτοί που το φοβούν είναι ίσως άτομα τα οποία δεν έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση, δεν πιστεύουν ότι μπορούν να παίξουν αυτό το παιχνίδι. Και γενικά οι καταγραφές που υπάρχουν γύρω μας δημιουργούν ένα μπέρδεμα. Δηλαδή. Βλέπεις ανθρώπους, δηλαδή σε τούτον το παιχνίδι δεν παίζεται με συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, ούτε με συγκεκριμένο χρώμα, ούτε δεν ξέρω. Ούτε με συγκεκριμένα πιόνια. Ναι, ναι. Οπότε πάλι, τούτο που είναι σημαντικό είναι να έχουμε σημείο αναφορά στον εαυτό μας. Τον εαυτό μας και τα θέλω μας. Τα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Οπότε, για παράδειγμα, βλέπουμε πάρα πολλούς γύρω μας να αρέσκονται στις περιστασιακές σχέσεις. Καμιά φορά ίσως μία και κάθε εβδομάδα. Mm-hmm. Και γυναίκες και άντρες. Εκείνοι τι χρώμα επιλέγουν συνήθως? Με το πολύ χρώμα. σε σχέση με το χρώμα, αυτοί ίσως επιλέγουν μόνο το κόκκινο. Μόνο το κόκκινο, που είναι το πάθος της φωτιάς. Απλά, σε τούτον το πλαίσιο, δεν σημαίνει ότι κάποιος άλλος που δεν είναι, ρε παιδί μου, το στυλ του ή δεν του αρέσει, θέλει μια άλλη ποιότητα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να το ακολουθήσει. Οπότε υπάρχει μια παλέτσα επιλογών
προσεγγίσει ως τούτον το θέμα, όταν ο καθένας θα σταθεί για λίγο στον εαυτό του για να δει τι πραγματικά θέλει, τι δεν θα φθείρει τα συναισθήματα, το μυαλό του, την ψυχή του, γιατί είναι ένα κομμάτι στη ζωή μας το οποίο μπορεί να φέρει είτε κάτι θετικό είτε κάτι πολύ αρνητικό. Mm-hmm. Και σε μένα έρχονται πάρα πολλοί άνθρωποι με βαθύ πόνο, με πάρα πολύ κούραση συναισθηματική, πολύ μπέρδεμα το οποίο έχει αλυσιδωτές συνέπειες και σε άλλους τομείς της ζωής τους. Οπότε μια λάθος επιλογή ενός συντρόφου ερωτικού, αυτό μπορεί να μπερδέψει τα πράγματα πολύ. Ακόμα και στον επαγγελματικό τομέα, ακόμα και στις σχέσεις μας με άλλους ανθρώπους. Έλενα, κάποιο άτομο μπορεί να αλλάξει χρώμα ανάλογα με τη διάθεσή του, τι εννοώ? Δηλαδή, αυτή την περίοδο δεν νιώθω καλά και φαντάζομαι τον σύντροφό μου με το συγκεκριμένο χρώμα, το μοβ, για παράδειγμα, το σκοτεινό. Και αν είμαι καλύτερα στη διάθεσή μου, αλλάζω χρώμα. Μπορεί να γίνει αυτό σε ψυχολογία? Αυτό που είχα πει σε σχέση με τα χρώματα είναι ενστικτώδες να πω και πώς χαρακτηρίζω γενικά τις ερωτικές μου σχέσεις. Δηλαδή, για να δει ο καθένας τι επιθυμεί πραγματικά. Δεν είναι σε σχέση με ποιο χρώμα θα δω τον σύντροφό μου. Μάλιστα. Άρα δεν αλλάζει. Αυτό που εννοούσα. Τα χρώματα, αν το πάρουμε από την πλευρά της ενέργειας μας και το πώς επικοινωνούμε, αν δεχτούμε ότι η ενέργεια μας είναι όλο χρώμα και εμάς και του συντρόφου μας και τον άνθρωπο γύρω μας. Λογικό είναι ότι κατά διαστήματα είναι να εκπέμπουμε κάτι διαφορετικό ένα στον άλλο. Mm-hmm. Ανάλογα με τα βιώματα μας, δηλαδή και στα πλαίσια μιας σχέσης, αλλάζει το τι αισθανόμαστε. Κάποιες φορές είμαστε πιο καλά μαζί, κάποιες φορές όχι τόσο. Ψαχνόμαστε εμείς σαν άνθρωποι, οπότε μέσα σε τούτη την εξέλιξη σίγουρα δεν θα αισθανόμαστε κάθε μέρα το ίδιο. Μάλιστα. Λοιπόν, τι μήνυμα στέλνει σήμερα σε όλους που, ας πούμε, τη σχέση τους διαλέγουν τον γκρι? Επειδή τον γκρι δεν νομίζω να αλλά κάτι να διορθώσουμε καλό. Πάλι. Δεν διαλέγουμε στη σχέση μας τον γκρι. Αυτό που είχα πει στην αρχή είναι ας δουν ήδη πώς φαντάζονται. Τι χαρακτηρίζει, σαν ένα κώδικα. Αν η σχέση τους... Αν κάποιος χαρακτηρίζει το κομμάτι του το ερωτικό, είτε έχει σύντροφο είτε όχι, έτσι, με τον γκρι, σημαίνει ένας άνθρωπος ανεξάρτητος που δύσκολα δεσμεύεται. Βαδίζει μόνος, αρκετά μόνος, οπότε τούτο θα είναι το στυλ του. Οπότε πιθανόν να θέλει ανθρώπους που να του δίνουν τούτον το space. Λοιπόν, εσύ όμως είπες προηγουμένως ότι έρχονται κοντά σου άτομα τα οποία έχουν κούραση, έχουν ένα φορτίο μεγάλο στον σε σχέση με τις σχέσεις τους. Τους. Ναι, ναι. Πώς διορθώνεται αυτή η κατάσταση? Διορθώνεται νομένου ότι το πάρει σαν ευκαιρία, ας πούμε, μια κακή εμπειρία σε μια σχέση ή ένα χωρισμό ή μια δυσκολία τέλος πάντων. Σαν μια εμπειρία για να ξανακοιτάξει μέσα του. Όσον είμαστε εστιασμένοι στον εαυτό μας, όσον γνωρίζουμε σιγά σιγά το ποιοι είμαστε, τα δεδομένα μας, το ποια παιχνίδια θα παίξουμε, υπάρχουν παιχνίδια ακόμα τα οποία μας επιβάλλονται. Δηλαδή? Όπως για παράδειγμα, τούτο το over-sexualization των κοριτσιών. Δηλαδή από μικρή ηλικία αυτή η εικόνα του να κατανοούν τον εαυτό τους μέσα από τη σεξουαλική τους ταυτότητα και μόνο. Δηλαδή? Δηλαδή, σκεφτείτε τις εικόνες των Google με τις οποίες παίζουν τα κορίτσια. Τι εμφάνιση είναι αυτή? Συνήθως τώρα είναι η Barbie, η οποία είναι τέλεια. Ναι, είναι δεν τέλεια. Δεν υπάρχει ψεγάδι. Υπάρχει μια κατάσταση που τονίζει τη σεξουαλικότητα και μόνο. Ναι, ναι, οπότε, ναι. Ένα παιδάκι που αρχίζει να παίζει αθώα με τούτα τα παιχνίδια, στην πορεία καταντά αυτό να είναι η ταυτότητα του. Άρα και στο ερωτικό παιχνίδι θα το παίξει βάσει του θα ικανοποιήσω σαν εικόνα. Το σύντροφο μου και σε αυτό το παιχνίδι έχουν πει και οι άντρες. Οπότε να βλέπουμε άτομα τα οποία δεν χαίρονται το σώμα τους, δεν χαίρονται τον εαυτό τους, δεν είναι άνετοι, γιατί έχουν σταθεί σε ένα βάθρο που προσπαθούν να δείξουν το τέλειο σώμα, την τέλεια σεξουαλική εικόνα. Είναι εγκλωβισμένα στα πρότυπα. Αυτά τα άτομα τα οποία δεν πρόλαβαν να γνωρίσουν τον εαυτό τους, την ταυτότητά τους, το χαρακτήρα τους, παίζουν ένα παιχνίδι στους οποίους έχει επιβληθεί. Μάλιστα. Άρα δεν έχουν επιλογή. Μάλιστα, λυπάμαι για αυτά τα άτομα πραγματικά. Ναι, αλλά είναι τραγική αριθμή. Νομίζω και το όλοι το παθαίνουμε σε κάποιο βαθμό. Μπορεί όχι σε τόσο, αλλά όλοι επηρεαζόμαστε. Όλοι επηρεαζόμαστε, έχουμε αυτόν τον αμερικάνικο τρόπο ζωή υποσυνείδητα στο μυαλό μας. Μα αυτόν ήταν και ήταν ο σκοπός. Mm-hmm. Οπότε το να παραπέμψει όλους τους ανθρώπους εκεί που δεν είσαι ευτυχισμένος, γιατί δεν είσαι αυτός σου, δημιουργά πολύ μόνο στις σχέσεις και σε τούτο το ερωτικό παιχνίδι. Οπότε για να μπορέσει να παιχτεί το παιχνίδι σωστά, πρέπει απαραίτητα να αρχίσουμε να γνωρίζουμε τον εαυτό μας ή να του δώσουμε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς ο εαυτός μας, η ζωή μας. Μάλιστα, και κάτι άλλο που κάνουν, έτσι, ναι. ένα τελευταίο σχόλιο, είναι αν κάποιος δεν προσπαθήσει να χτίσει και ολόκληρη του τη ζωή
και βασιστεί μόνο και επικεντρωθεί στο κομμάτι των σχέσεων, τότε κινδυνεύει όταν δεν θα υπάρχει σχέση να μην έχει τίποτα. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτό το παιχνίδι. Θα δώσουμε συνέχεια. Μας αρέσει πολύ η συζήτηση μαζί σου. Αλλά δυστυχώς ο τηλεοπτικός χρόνος κάπου εδώ τελειώνει. Να σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εμείς τι θα κάνουμε, ή να κληρώσουμε το δώρο μας σήμερα. Είναι ευκαιρία νομίζω τώρα που είναι και Ελένα να κληρώσει έχουμε ένα αριθμό. Έχουμε τρία δώρα από χτες. Τρεις κυρίες έχουν κερδίσει περιποίηση προσώπου από την Κωνσταντίνα Χαραλάμπος. Δώσ' μας τρεις αριθμούς από το 1 μέχρι το 10. Ωραία, 3. 3, 3, 7 και 2. 3, 7 και 2. Ναι. Ηλιάνα Χρυσοστομίδου, Λιάνα Φλουρέντζου και Έλενα Μάρκο. Κυρίες μου, συγχαρητήρια. Ελένα, και καλό υπόλοιπο. Συνέχισε έτσι με χρώματα και αρώματα. Όλοι μας. Ναι, είσαι πολύ, έχεις θετική ενέργεια. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά ακολουθεί το θρησκευτικό μας έθνο. Η προσφορά του μοναχισμού στο έθνος και γενικά. Μείνετε μαζί μας για να το συζητήσουμε.